Με τη συμμετοχή αξιόλογων επιστημόνων πραγματοποιήθηκε το διήμερο 19 και 20 Απριλίου στη Δράμα το Ογκολογικό Συνέδριο για όλα τα νέα δεδομένα σχετικά με την πρόληψη και την αντιμετώπιση του καρκίνου. Συμπερασματικά προέκυψε ότι τα τελευταία χρόνια έχουν ανακαλυφθεί φάρμακα και θεραπείες που βοηθούν τα μέγιστα τους ασθενείς. Σε δηλώσεις του, ο ογκολόγος υπεύθυνος του Ογκολογικού Γραφείου στη Δράμα, κ. Κασαράκης, τόνισε ότι σε πολλούς τύπους καρκίνου έχουν γίνει πολύ μεγάλα βήματα και ασθενείς που κατά το παρελθόν ήταν καταδικασμένοι σε θάνατο τώρα επιβιώνουν. Σχετικά με τα στοιχεία για τη Δράμα, είπε πως από τα τέλη του 2019, που άργησε να λειτουργεί το Ογκολογικό Γραφείο στο νοσοκομείο της Δράμας, άνοιξαν 1.189 φάκελοι καρκινοπαθών, ενώ την τελευταία χρονιά είχαμε στη Δράμα 222 νέους καρκινοπαθείς. Ανέφερε δε πως η κατάσταση στη Δράμα όσον αφορά τον καρκίνο είναι σταθερή. Έχουν γίνει τεράστιες εξελίξεις, ειδικά επειδή γίνεται πλέον μοριακή ανάλυση του καρκινικού όγκου. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να εντοπίσουμε πολλές μεταλλάξεις, τις οποίες μπορεί, ας πούμε, να τους στοχεύσουμε. Και έχουν βγει διάφορα έτσι φάρμακα, τα οποία αυτά όλα βοήθησαν, ας πούμε, σε ασθενείς που παλαιότερα ήταν καταδικασμένοι, τώρα να έχουν μια επιβίωση και να ζουν. Δηλαδή, παράδειγμα, ας πούμε, ειδικά στο καρκίνο του πνευμόνος, έχουμε ασθενείς και μάλιστα από τη Δράμα, που ενώ ήταν ανίατος και πέθαιναν οι ασθενείς, ανάλογα με τον τύπο, σήμερα έχουμε ασθενείς οι οποίοι σχεδόν έχουν ιέση. Ειδικά με αυτές τις εξελίξεις των στοχευτικών παραγόντων και της ανοσοθεραπείας, η οποία είναι μια νέα θεραπεία και έχει βοηθήσει πάρα πολύ τους ασθενείς μας. Φυσικά υπάρχουν και κάποιοι τύποι καρκίνου, στους οποίους δεν έχει γίνει μεγάλη πρόοδος, αλλά υπάρχουν και τύποι του καρκίνου που έχει γίνει φοβερή πρόοδος από την επιστήμη. Και μέχρι τώρα, από τα τέλη του 19 που ανοίχτηκε αυτό το ιατρείο, ανοίξαμε 1.189 φακέλους. Και στο διάστημα ενός έτους που παρουσίασα χθες, προστέθηκαν 222 νέοι ασθενείς με καρκίνο εδώ στο νοσοκομείο Δράμας. Αυτή εδώ γίνεται κυρίως η παρακολούθηση. Τώρα η αντιμετώπιση όταν χρειαστεί γίνεται κυρίως στο νοσοκομείο Θεαγένειο. Αν πρόκειται για χημειοθεραπείες ή αυτούς που λέμε τις προηγμένες θεραπείες στοχευτικούς και ανοσοθεραπείες, αλλιώς όταν πρόκειται να χειρουργηθούν, η χειρουργική του νοσοκομείου Δράμας με τον κύριο Χατζηγεωργιάδη και τον κύριο Μπλούχο και τους άλλους γιατρούς μέσα. Το χρονικό διάστημα από 11 έως 19 Μαΐου θα πραγματοποιηθούν στη Δράμα οι εκδηλώσεις της δραμινογνωσίας. Αύριο το πρωί θα γίνει η επίσημη ανακοίνωση της διεξαγωγής του θεσμού. Παράλληλα, οι εινοποιοί της Δράμας θα ανοίξουν και πάλι τις πόρτες των εινοποιείων τους για το κοινό το διήμερο 18 και 19 Μαΐου. Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Δράμας έχει ξεκινήσει διερευνητικά προγράμματα για την ανάδειξη των παραδοσιακών γεφυριών, τα οποία είναι περισσότερα από 25 στον ορεινό όγκο της Δράμας. Ήδη πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση με πρωτοβουλία του Δήμου Κάτων Ευρωκοπίου για τα 3 πέτρινα γεφύρια στο βαθύτοπο, τα οποία χαρακτηρίστηκαν από το Υπουργείο Πολιτισμού ως μνημεία λόγω αρχιτεκτονικής, κοινωνικής και τεχνικής σημασίας. Υπάρχει σχεδιασμός με την εξής έννοια. Η σκέψη είναι οι Δήμοι ενδεχομένως και με ίδιους πόρους να χρηματοδοτήσουν τις μελέτες αξιοποίησης που δεν απαιτούν τόσα πολλά χρήματα. Αν λοιπόν έχεις έτοιμη μελέτη αξιοποίησης, μετά με τον ΑΒ τρόπο βρίσκεται χρηματοδοτικό εργαλείο. Παραδείγματος χάρη το Λίντερ το Σεπτέμβριο θα ανοίξει. Ναι. Μπορεί και από εκεί να χρηματοδοτηθούν. Περιμένουμε την επόμενη περίοδο να κυκλοφορήσει, μάλλον να βγει η πρόσκληση, ίσως φθινόπωρο, από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η λεγόμενη ορεινή Εγνατία. Και βεβαίως και τα άλλα προγράμματα από το ΙΜΕΠΕΡΑ, το περιβάλλον, ενδεχομένως από το Πράσινο Ταμείο, υπάρχουν χρηματοδοτήσεις, απλά οι περισσότερες πλέον χρηματοδοτήσεις απαιτούν την ύπαρξη μελετών. Επομένως αυτή είναι η στόχευση. Και ήδη ο Δήμος Νευροκοπίου εξετάζει και ετοιμάζεται να αναθέσει την μελέτη αξιοποίησης 3 γεφυριών στο βαθύτοπο, τα οποία δεν είναι και τα μοναδικά τα οποία είναι χαρακτηρισμένα από το Υπουργείο Πολιτισμού. Επομένως το πρώτο βήμα έγινε,
Εσείς ξέρετε ότι την εποχή αυτή, την περίοδο αυτή, εκπονούν όλοι οι Δήμοι σε συνεργασία με την Ένωση Ξενοδόχων και με χρηματοδότηση από το Leader 165.000 ευρώ ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την τουριστική ανάπτυξη της Δράμας. Επομένως όλα αυτά έρχονται και δένουν. Υλοποιούμε και άλλα διατοπικά προγράμματα με τις συναδέλφισες εταιρείες από Καβάλα και από Σέρες. Το Πάρκο Φιλίππων είναι το πιο γνωστό, παιδιάδα πολιτισμού που ξεκινάει από τους Φιλίππους, περνάει από τη Δράμα και φτάνει στην Αμφίπολη. Ευτυχή συγκυρία και τα ευρήματα του Λόφου Καστά. Επομένως είναι μια καλή συγκυρία για τη Δράμα, αλλά και την Καβάλα και τις Σέρες με τα συγκεκριμένα θέματα. Εδώ να πούμε και το άλλο διατοπικό που έχουμε από το Leader, η Μάχη των Οχυρών, που συνδέουμε, θέλουμε να συνδέσουμε Ρούπελ και Λύσε και να έχουμε ιστορικό τουρισμό. Επομένως, ο σχεδιασμός υπάρχει. Είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξος, γιατί είμαστε και στην αρχή της προγραμματικής περίοδου. Το επόμενο διάστημα θα βγουν αρκετές χρηματοδοτήσεις. Αισιοδοξώ ότι θα μπορέσουμε πάντα σε συνεργασία με τους Δήμους, εταιρεία των οποίων είμαστε εξάλλου, και με την περιφέρεια, που είναι και ο μεγαλύτερος μέτοχος, να υπάρχει ένας συνδυασμός και μια συνεργασία με το επιθυμητό αποτέλεσμα. Μια νύχτα στο μουσείο ήταν η εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε το προηγούμενο Σάββατο στο Αρχαιολογικό Μουσείο Δράμας, όπου παρουσιάστηκαν εκθέματα του δραμηνού πρωτοπόρου καλλιτέχνη Αντώνη Δραγάνη. Ήταν μια εκδήλωση με στόχο τη στήριξη του Συλλόγου Παραπληγικών Δράμας. Κατάμεστο ήταν το απόγευμα του Σαββάτου το αμφιθέατρο του Μουσικού Σχολείου Δράμας στο πλαίσιο της εκδήλωσης μουσικής και λόγου με τίτλο «Η Εύλαλος Σιωπή της Αγάπης». Ήταν μια σύμπραξη του Μουσικού Σχολείου Δράμας και Πρέβεζας.